καημένο. Εγώ θα επικεντρωθώ να κάνω μια συνολική αναφορά για τη στάση των Ελλήνων των Χριστών στην κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ποιες ήταν οι θέσεις τους για τον χαρακτήρα του πολέμου, για τα ζητήματα του διαδηλισμού, για τα ζητήματα της ταξικής πάλης, για ποιο λόγο απήγανε από την αντίσταση και από το αντάρτικο κίνημα, ποια ήταν τα λάθη τους πάνω σε αυτό, ποιες ήταν οι δράσεις τους, γιατί είχαν δράσει, και πώς τόση φορά να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και για το σήμερα. Έτσι, εντελώς επιγραμματικά να πω ότι ο ελληνικός τροτσκισμός προηγήθηκε από δύο ρεύματα. Από το αρχείο του Μαρξισμού, που φτιάχτηκε το 1924 και συνδέθηκε αργότερα, μετά το 1928, με τη διεθνή του Τρότσκι και μετά με τη διεθνή αρχιδέτη πολιτεύση, 29, και από την ομάδα Σπάρτακος, που βγάζανε και το περιοδικό Σπάρτακος, που ήταν ο Πουλόπουλος, ο Μάξιμος, ο Σκλάβος, Χαϊνόπλου κτλ. Παρότι σε αυτά τα δύο ρεύματα σε αντιπαλότητα, γιατί το ένα προήλθε καθαρά μέσα από τις γραμμές του Κουκουέ και το άλλο βέβαια, αλλά οι αρχιμαντές σπάσαν πιο νωρίς. Παρότι ήταν σε αντιπαλότητα ο Πουλιόπλου και τους αρχιμαντιστές, μετά τις διασπάσεις και των αρχιμαντιστών, όταν δηλαδή η τροτσκιστική τους πτέρυγα με τον Βιτσιόλη αποσπάστηκε από τους αρχιμαντιστές και φτιάξανε την ΚΔΕ, και ο Πουλιόπλου είχε την ΟΚΔΕ και την ΕΟΚΔΕ μετά την ενοποίηση με την ομάδα του Μιχάλη Τουράκη. Αυτές ήταν δύο τροτσκιστικές ομάδες που λειτουργούσαν, που αναπτύξανε μια πλούσια συζήτηση μέσα στην Ακροναυλία, και υπάρχουν και τα τετράδια της Ακροναυλίας, σε μια διαδικασία ενοποίησής τους. Είχαν διάφορες μεταπλάσεις μέσα στην κατοχή, μέχρι το ενοποιητικό του συνέδριο το 1946. Αυτά τα λέω έτσι πολύ επιγραμματικά για να πω στο κυρίως θέμα. Θα με βλέπετε να με βγάζω τα γυαλιά. Είναι της πεζιοποίησης. Είναι ένα θέμα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, βασικό χαρακτηριστικό των τροτσκιστών ήταν ο σταθερός διεθνιστικός προσανατολισμός τους και άρα η ταξική ανάγνωση του πολέμου. Έτσι, ενώ κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η πολιτική ταυτότητα συγκροτείται, γενικά εννοώ ότι στην κοινωνία, η πολιτική ταυτότητα συγκροτείται στη βάση των αντιθέσεων Φασισμός Δημοκρατία και κατακτητές κατακτημένοι, οι τροτσκιστές επέμεναν στην ταυτότητα του επαναστάτη διεθνιστή, στην επαναστατική προοπτική της εργατικής τάξης και στη μη συμμετοχή τους σε ένα πόλεμο που θεωρούσαν ότι δεν είναι δικός τους. Ενώ σωστά θεωρούσαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως υπερρεαλιστικό, έκαναν το λάθος να τον ταυτίσουν απόλυτα με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ δηλαδή σωστά θεωρούσαν ότι η Ελλάδα αποτελούσε μέρος του διεθνούς υπερρεαλιστικού παιχνιδιού, η οποία συντασσόταν με τον ένα από τους δύο πόλους της υπερρεαλιστικής συμμαχίας, δηλαδή με τον αγγλικό υπεριαλισμό ενάντια στο γερμανικό και ιταλικό υπεριαλισμό, με σκοπό την επέκταση του δικού της ζωτικού χώρου, δηλαδή Βαλκάνια και Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου, καθώς επίσης και την ισχυροποίηση της ελληνικής αστικής τάξης στην περιοχή, ώστε να αποσπάσει ωφέλη από τον πόλεμο, όπως και έγινε με τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί η Ελλάδα βρέθηκε από τη μεριά των νικητών και είχαμε την προσάρτηση της Δωδεκανήσου ως δώρο στον ελληνικό αστισμό για την προσφορά του στην, με τη μεριά των συμμάχων. Εν τούτης, οι τροτσκιστές υποβάθμισαν τα ζητήματα του πολιτικού επικοδομήματος, δηλαδή των ιδεολογιών σχετικά με τον φασισμό, τη δημοκρατία και με το αν ο πόλεμος ήταν αμυντικός ή επιθετικός. Και αυτό ίδιος
συνέπεια την απογόνωσή τους. Έτσι υιοθέτησαν άκρητα τη θέση του Λένιν περί επαναστατικής τοπάδειας, γνωστή ως ντεφερισμός, η οποία αυτή η αντίληψη του Λένιν θεωρούσε ως καθήκον των διακνηστών της εργατικής τάξης την ήττα της δικιάς του σωστικής τάξης και άρα πατρίδας στον πόλεμο, η οποία θα αποκαλούσε και πιθανή, αυτή η ήττα δηλαδή της σωστικής τάξης, θα αποκαλούσε και πιθανή πολιτική κατάρρευση και κρίση του αστισμού και άρα επαναστατικές εξεγέρσεις, όπως ακριβώς έγινε αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και με την επικράτηση της Ρωσικής Επανάστασης. Ανάγοντας δηλαδή οι Έλληνες τροτσκιστές σε δόγμα αυτή την ανάλυση χειρακτική, δεν είδαν τη διαφορά μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, αλλά θεώρησαν ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν η απόλυτη συνέχεια του πρώτου. Βλέποντας μόνο τα οικονομικά κριτήρια στην ανάλυση του περιορισμού, δηλαδή την αναδιανομή της παγκόσμιας αγοράς και των σφαιρών επιρροής, τον έντοχο, τον οικονομικό χώρο εκμετάλλευση και άλλα τέτοια, υποτίμησαν τα πολιτικά στοιχεία τα οποία τα θεωρούσαν δευτερεύοντα. Κατά συνέπεια, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φασισμού και του νεοναζισμού, καθώς επίσης και η εθνική καταπίεση από ένα ξένο κατακτητή και η διάθεση του κόσμου για αντίσταση και εθνική απελευθέρωση και κυριαρχία, χαρακτηρίστηκαν από τους Έλληνες τροτσκιστές ως δευτερεύοντα μπροστά στην κυρίαρχη αντίθεση, η οποία είναι κεφαλαίο του εργασίας. Θεώρησαν δηλαδή ότι η επίκληση των πολιτικών στοιχείων είναι υπόκληση στον αστισμό, διότι έτσι υποβαθμίζεται ο οικονομικός ανταγωνισμός και άρα σέρνονται οι κυρίαρχες τάξεις στον πόλεμο. Έτσι οι Έλληνες τροτσκιστές, έχοντας στο μυαλό τους ένα καθαρό μοντέλο της Επανάστασης, ανοίγαν σε δόγμα τη στάση των επαναστατών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιπρόσθετα, και η ίδια λειτουργία του ΚΚΕ, του ΕΑΜ και η μετατόπιση του ΚΚΕ προς εθνικιστικές θέσεις, δηλαδή ο ίδιος εθνικός προσανατολισμός του ΕΑΜ και του ΚΚΕ και η υποταγή του στην αστική τάξη, τους οδηγούσε σε περιττέρω αρνητικές κρίσεις για το κίνημα αντίστασης, αν και με διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων, δηλαδή μεταξύ της ομάδας Πουλιόπουλου, σε όχι δηλαδή, και του Στίνα, της ΚΔΕ. Δηλαδή η ομάδα του Πουλιόπουλου έβλεπε τα λαϊκά και ταξικά χαρακτηριστικά στο ιαμικό κίνημα, δεν παραγνώριζε βέβαια τον εθνικιστικό του προσανατολισμό και αυτό και τους προκαλούσε αρνητική διάθεση απέναντι σε αυτό, ενώ η ομάδα του Στίνα ήταν πιο ακραία όσο αφορά το κίνημα αντίστασης και το ΕΑΜ, το οποίο το θεωρούσε καθαρά μικροαστικό και τελείως στρατιωτικοποιημένο. Επίσης οι Έλληνες προσκυστές υποτιμούσαν και το αντάρτικο κίνημα και τη μεταφορά του αγώνα στον αγροτικό χώρο εξαιτίας της προσκόλλησής τους, σε αυτό που είπα πριν, στις κλασικές μορφές ταξικής πάλης, στις πόλεις δηλαδή, παραβλέποντας την πολυπλοκότητα των διαμεσολαβήσεων, στους πολιτικούς και ταξικούς ανταγωνισμούς. Το αποτέλεσμα ήταν η μη συμμετοχή τους στο ιαμικό κίνημα αντίστασης, αλλά ακόμα και ώστε να μην κάνουν και δικό τους κίνημα ή κινήματα αντίστασης, από τη στιγμή που ο σταλινισμός έτσι κι αλλιώς δεν θα τους επέτρεπε, θα τους εμπόδιζε δηλαδή να μπουν μέσα στο ΕΑΜ, να προσβούν στο ΕΑΜ. Άρα δηλαδή θα μπορούσαν, από τη στιγμή που θα τους το απαγόρευε αυτό ο σταλινισμός, να επιλέξουν να κάνουν δικά τους αντάρτικα κινήματα. Αλλά ήταν αντίθετοι και σε αυτό. Έτσι έμειναν μακριά από αυτούς που ήθελαν να εκπροσωπήσουν, δηλαδή την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, πράγμα που επέτεινε ακόμα περισσότερο την απομόνωσή τους. Και ενώ ήταν σωστή η ανάλυση τους για τόσο για το χαρακτήρα του πολέμου ως υπερρεαλιστικός, όσο και στη συγκρότηση του ενιαίου ταξικού μετόπου ενάντια στην ταχτική του λαϊκού μετόπου που ακολουθούσαν όλα τα κομμουνιστικά κόμματα, φυσικά και το ΚΚΕ, όπου δηλαδή η εργατική τάξη εγκατέλειπε τους δικούς της ανεξάρτητους ταξικούς σκοπούς για να υποταχθεί στην αστική ιδεολογία και την εθνική, εθνικιστική προπαγάνδα,
Παρότι λοιπόν λέω η ανάλυση του για τον παλιό του πολέμου συμπεριαστικό ήταν σωστή, εν τούτης η επιμονή τους στην καθαρότητα της ταξικής πάλης υποτιμούσε τον εθνικοαπλευρωτικό αγώνα ως, ως διαιρετική τομή στην κοινωνία. Δεν θεωρούσαν ότι είναι πραγματική διαιρετική τομή. Έτσι, η επίκληση του πολιτιακού διαγνισμού ως αδιαπραγμάτευτης αρχής υποτιμούσε και την, και την εθνική συνείδηση ως ψευδή συνείδηση, δηλαδή ότι η εθνική συνείδηση, εφόσον είναι ψευδή συνείδηση, δεν έχει αντικειμενική βάση, και άρα έρχοντας σε διάθεση με την πραγματικότητα των εθνικών αισθημάτων των μαζών, γιατί αυτή ήταν η πραγματικότητα, και τις διαφορές φασισμού και δημοκρατίας, θεωρώντας ότι είναι όψεις του ίδιου νομίσματος. Και ναι μεν, μπορεί να είναι όψεις του ίδιου νομίσματος, παρόλα αυτά όμως είναι δύο διαφορετικές όψεις. Που σημαίνει ότι είναι δύο άλλα πράγματα. Είναι άλλη όψη. Άρα υπήρχε διαφορά ως προς και την όψη. Την οποία αυτή δεν την καταλαβαίνανε. Την διαφορά την υποτιμούσαν. Όμως ο Τρότσκι προς το τέλος της ζωής του έχει αρχίσει να επαναδιατυπώνει μια διαφορετική προσέγγιση για το θέμα του πολέμου. Σε σημείωμά του που το είχε γράψει λίγο πριν πεθάνει και βρέθηκε στο γραφείο του αφού δολοφονήθηκε, έγραφε τα εξής, 20 Αυγούστου 40. Ο τωρινός, διαβάζω ακριβώς, ο τωρινός πόλεμος, όπως έχουμε δηλώσει, σε παραπάνω από μια περιπτώσεις είναι μια συνέχεια του προηγούμενου, δηλαδή του πρώτου παγκόσμιου πολέμου. Αλλά συνέχεια δεν σημαίνει επανάληψη. Γενικά συνέχεια σημαίνει ανάπτυξη, εμφάνιση, όξυνση. Η πολιτική μας, η πολιτική του επαναστατικού προλεταριάτου στο δεύτερο εμπεριαστικό πόλεμο, είναι συνέχεια της πολιτικής όπως αυτή προδιορίστηκε κυρίως από τον Λένιν κατά τη διάρκεια του τελευταίου εμπεριαστικού πολέμου. Αλλά συνέχεια σημαίνει ανάπτυξη, εμφάνιση, όξυνση, σαν να αναλαμβάνει. Επίσης, σε συζητήσεις που είχε με τους συντρόφους του Αμερικάνικου Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στις 12 του Ιούνιου του 40, είχε μια σειρά συζητήσεις, μεταξύ 12 και 15 Ιούνιου, λέει πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις προγνώσεις για έναν πόλεμο που από την άποψη του χαρακτήρα του δεν έχει προηγούμενο. Επίσης, η ερμηνεία του γύρω από την κατάκτηση της εξουσίας από τους Πολσεβίκους το 17 έλεγε το εξής, τη διαβάζετε και ενδιαφέρον. Οι επαναστάτες φυσικά απάντησαν αρνητικά σε αυτό το ερώτημα, δηλαδή της υπεράσπισης πατρίδας. Αυτό ήταν απολύτως σωστό. Αυτή η ξεκάθαρα αρνητική απάντηση χρησιμεύεται σαν βάση για την προπαγάνδα και την εκπαίδευση των μελών του κόμματος. Πολύ σωστά. Αλλά δεν θα μπορούσε να κερδίσει τις μάζες οι οποίες δεν ήθελαν ένα ξένο κατακτητή. Οι Μπολσεβίκοι σε διάστημα 8 μηνών κατέκτησαν συντηρητική πλειοψηφία των εργατών. Αλλά αποφασιστικό ρόλο σε αυτή την κατάκτηση δεν έπαιξε η άνοιξη της υπεράσπισης της αστικής πατρίδας, αλλά το σύνθημα «Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ». Και μόνο αυτό το επαναστατικό σύνθημα. Η κριτική του υπεριαλισμού, του μιλιταρισμού, η άρνηση της περάσπισης της αστικής δημοκρατίας και ούτω καθεξής, ποτέ δεν θα μπορούσε να φέρει τη συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου στο πλευρό των Πολσεβίκων. Καταλάβαινε δηλαδή ο Τρότσκι ότι δεν μπορούσες να παίξεις με τέτοια αισθήματα γιατί είναι βαθιά ριζωμένα στη συνείδηση, άρα πρέπει να παίξεις εκεί πέρα από εξαιρετικό πλεονέκτημα. Πού έχεις? Σε αυτό το οποίο υπήρχε ανάγκη σε αυτή τη φάση την επαναστατική, πια όλη η εξουσία στο Σοβιέτ. Και αυτό έγινε. Και έτσι καταλάβαμε την εξουσία. Επίσης, σε συζητήσεις πάλι με το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Αμερικής, τον ίδιο καιρό που σας είπα, 12 Ιούνιου του 40, θέτει το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης του κόμματος και πως αυτό θα παρέμβει στα συνδικάτα με αφορμή το γενικότερο κλίμα στρατιωτικοποίησης. Λέει χαρακτηριστικά.
έχω μια μετάφραση εδώ πέρα από τις συζητήσεις αυτές. Έχει πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσω. Σε ερωτήσεις λοιπόν που του κάνουν είναι κάνον, σε αυτή τη συζήτηση είναι ο κάνον, είναι ο Κονίγο, ο Γκόρντον, τέλος πάντων. Λέει για τα θέματα της στρατιωτικοποίησης. Η στρατιωτικοποίηση προχωράει τώρα σε τεράστια κλίμακα. Δεν μπορούμε να αντιταχθούμε με πατσιφιστικές φράσεις. Η στρατιωτικοποίηση έχει πλατιά υποστήριξη μέσα στους εργάτες. Διακατέχονται οι εργάτες από αίσθημα έχθρας κατά του Χίτλερ, ανάμειχτα με συγχυσμένα ταξικά συναισθήματα. Μισούν τους νικηφόρους ταξιαρχίες. Αλλά αυτά τα συναισθήματα είναι η ισοτική βάση για την τελευταία περίοδο της προσπαρασκευής μας. Πρέπει να βρούμε μια νέα ρεαλιστική βάση για την προετοίμασία μας. Πρέπει να αντιταχθούμε στην αποστολή ανεκπαίδευτων νέων στη μάχη. Τα συνδικάτα πρέπει να προστατεύουν τους εργάτες και να διεκδικούν τη δυνατότητα να ενταχθούν την πολεμική τέχνη από την πολιτεία. Για παράδειγμα, στο συνδικάτο μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Είμαι σοσιαλιστής, λένε οι τοξιστές που παρενώνουν συνδικάτα. Στους εργάτες. Είμαι σοσιαλιστής και είσαι πατριώτης. Καλώς. Θα συζητήσουμε αυτή τη διαφορά μας. Πρέπει όμως να συμφωνήσουμε ότι οι εργάτες χρειάζεται να εκπαιδευτούν με έξοδα της κυβέρνησης ώστε να γίνουν στρατιωτικά έμπειροι. Πρέπει να ιδρυθούν σχολεία σε σύνδεση με τα συνδικάτα κάτω από τον έλεγχο του συνδικάτου. Αυτό το είδος της προσέγγισης θα μας δώσει δυνατότητες προσπέλασης προς το εργατικό κίνημα που είναι 95 έως 98% πατριωτικό ακόμα και σήμερα. Και στη λογική λοιπόν της, άρχισε να βάζει τη στρατιωτικοποίηση του κόμματος για το πώς θα παρέμβουν στα συνδικάτα, παρόμοια αυτή, και τον ρωτάει ο Κάνον, μπορεί να αποκλειθούμε μιλιταριστές, και απαντάει ο Τρότσκι, με μια έννοια ναι. Είμαστε προλεταριακοί, είμαστε προλεταριακοί σοσιαλιστές, επαναστάτες μιλιταριστές. Βέβαια, οι Έλληνες τροτσκιστές, όντας αποκομμένοι και φυλακισμένοι, δεν ήξεραν αυτές τις νέες προσεγγίσεις του Τρότσκι, με συνέπεια να μην μπορούν να μπουν σε μια τέτοια συζήτηση και άρα να πάρουν θέση με βάση αυτά τα νέα δεδομένα, εννοώ θετική αρνητική. Γιατί αν κάτι βεβαίως διακρίνει τον τροτσκισμό και αυτό είναι προς τιμή του, είναι ότι δεν δεχότανε ακόμα για τον ίδιο τον Τρότσκι ως θέσφατα τις πολιτικές του απόψεις. Έτσι. Δηλαδή ήταν τόσο ελεύθερα και κριτικά πνεύματα που και γι' αυτό υπήρξε και διαπάλη μεταξύ τους. Δηλαδή το αφισβητούσανε, το ψάχνανε, το βασανίζανε. Τα ιδεολογικά αισθήματα, τα θεωρητικά, τις διαμάχες. Βέβαια, η μη συμμετοχή τους στην αντίσταση δεν σημαίνει ότι δεν είχαν δράση. Ξέχασα να πω κάτι σε σχέση με το θέμα αυτό. Λέει για το θέμα της εθνικής καταπίεσης. Λέει πάλι ο Τρότσκι ότι στις στημένες χώρες η θέση των μαζών άμεσα θα επιδεινωθεί. Στην κοινωνική καταπίεση προστίθεται η εθνική καταπίεση που το κύριο βάρος της πέφτει πάνω στους εργάτες. Από όλες τις μορφές της δικτατορίας η ολοκληρωτική δικτατορία ενός ξένου κατακτητή είναι η πιο ανυπόφορη. Και συνεχίζει. Έχοντας συνείδηση λοιπόν πως οι Ναζί θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν τα κράτη που καταλαμβάνουν έτσι, ενώ τη βιομηχανία τους, τον πλουτοπαραγωγικό τους πλούτο κτλ. Στους φυσικούς τους πόρους, προβλέπει την αντίσταση των εργατών των χωρικών και σχολιάζει. Είναι αδύνατο να βάλεις έναν οπλισμένο με τουφέκι στρατιώτη. Πλάι στον κάθε Πολωνό, Νορβηγό, Δανό, Ολλανδό, Γάλλο, εργάτη και αγρότη. Γιατί θεωρεί ο Τρότσκι ότι αυτό θα αποκαλέσει, και το λέει παρακάτω με συνδυασμό συνέχεια, το γενικό ξεσηκωμό των λαών. Ναι, πάω στο διαχείρισμα. Αυτό δηλαδή δείχνει ότι ο Τρότσκι είχε αρχίσει και έβλεπε τα πράγματα κάπως διαφορετικά όσο αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
Και γι' αυτό, ενώ πριν τον πόλεμο θεωρούσα ότι τα καθήκοντα της διεθνούς ήταν για την ειρήνη και έπρεπε να παλέψουμε γι' αυτό, από τη στιγμή που μπήκε σε πόλεμο έχει αλλάξει το καθήκον. Γι' αυτό μίλησε για στρατιωτικοποίηση. Βέβαια, για να επανέλθω στους Έλληνες τους χριστιανούς, η μη συμμετοχή τους στην αντίσταση δεν σημαίνει ότι δεν είχαν δράσει, έτσι. Έστω και περιορισμένοι, γιατί είχαν και μικρές δυνάμεις. Συμμετείχαν και στα συναρτήρια και στις απεργίες και προκήρυξη μοίραζαν και έβγαζαν εφημερίδες και έγραφαν ανακοινώσεις στους πολυγράφους και στους τοίχους και έσπαγαν αποθήκες μαυραγωγητών και μοίραζαν τα τρόφιμα στους, στον κόσμο. Επίσης είχαν και διαφημιστική προπαγάνδα. Δηλαδή τυπώνανε προκηρύξεις στη γερμανική γλώσσα και τις μοιράζαμε, τις πετάγαμε δηλαδή στα στρατόπεδα των Γερμανών όπου καλούσαν στρατιώτες να ξεσκοθούν ενάντια στους αξιωματικούς τους και ενάντια στην κυβέρνησή τους και να συναρκωθούν με τον λαό των κατεχόμενων εδαφών ώστε να μετατροπεί ο πόλεμος σε επανάσταση όπως ήταν ένα από τα βασικά διεθνιστικά τους καθήκοντα. Αυτή η στάση τους βεβαίως ήταν η επανάληψη της στάσης των διεθνιστών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και ενώ ήταν σωστή ότι έπρεπε να γίνει, εν τούτης εξακολουθούσαν να παραβλέπουν, όπως ήδη είπαμε, τα δεδομένα της νέας εποχής και γι' αυτό αρνιόντουσαν τη στρατηγικοποίηση της δικιάς της πολιτικής δράσης. Βέβαια, υπήρχαν μεμονωμένες περιπτώσεις τροτσκιστών που έλαβαν μέρος στο κίνημα αντίστασης, κρύβοντας βέβαια την πολιτική τους ταυτότητα για ευνόητους λόγους. Η πιο γνωστή περίπτωση ήταν του Σταύρου Βερούχη, ο οποίος είχε θέσει το ζήτημα δημιουργίας τροτσκιστικού αντάρτικου, είχε καλέσει σε σύσκεψη, είχε μια καλύβα, μια παράγκα μάλλον, στην Πανόλη, ήταν ιδιοκτησία, είχε ένα οικόπεδο εκεί ο Βερούχης, ήταν τυφλός, και ήταν επικεφαλής της Ομοσπονδίας Αναπήρων Πολέμου. Και είχε φτιάξει μια κολεκτίβα εκεί και εκεί πήγαιναν οι ανάπηροι και τρώγανε, είχαν και ένα σύγκια από το Μεσοπόλεμο ακόμα. Ήταν μεγάλη φυσιογνωμία ο Βερούχης στο Μεσοπόλεμο. Καλεί λοιπόν τους επικεφαλείς των τροτσκιστικών ομάδων και τους λέει να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο χώρο, να καλέσουμε όλους τους τροτσκιστές από όλη τη χώρα και να φτιάξουμε δικό μας αντάρτικο εκεί. Ούτως ώστε να μπούμε στη μάχη και να μπορούμε να διαπραγματευτούμε τις άλλες αντιστασιακές δυνάμεις από μια θέση ισχύως. Η οποία αυτή η πρόταση του Βερούχη απορρίφθηκε από όλους, από όλες τις τροτσκιστικές ομάδες. Ο ίδιος είχε εκλεγεί εθνοσύμβουλος από το χωριό του στην Εύβοια το 1944 για τις συνεδρίες ΠΕΑ, όμως δολοφονήθηκε από τους Σταλινικούς το Μάιο του ίδιου χρόνου. Δηλαδή είχε εκλεγεί το Φλεβάρι, θυμάμαι καλά, το Μάρτι και δολοφονήθηκε το Μάιο. Τον καλέσαν δηλαδή για μια κουβέντα και τον δολοφονήσαν. Αυτοί που πήραν μαζικά μέρος στην αντίσταση ήταν αρχαιομαρξιστές και τα μέλη του ΕΣΚΕ, του Επαναστατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδα, που γραμματεύτηκαν ο Θωμάς Αποστολίδης, παλιός γραμματέας του ΚΚΕ. Ήταν δύο ομάδες που παρότι ήταν τροσχιστικές κινούνταν στα όρια του τροσχισμού. Το ΕΣΚΕ μάλιστα είχε κάνει και έτοιμα να προσχωρήσει στο ΕΑΜ ως συνιστό μέλος, ως συνιστόσα δηλαδή, όπως ήταν και άλλα κόμματα, και αντίθεται το ΚΚΕ, γι' αυτό πήγανε κρυφά. Στο Γκάζα την κόκκινη σημαία. Στο ΕΣΚΕ ήταν το Μίμης Ολυγεράτος. Βέβαια είναι γεγονός ότι ο εγκλισμός των τροτσκιστών για πολλά χρόνια φυλακές εξορίες δεν βοηθούσε ώστε να δοκιμαστούν στην πράξη αυτά τα θεωρητικά τους προτάγματα. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτός ήταν ο μαξιμαλισμός τους και αυτή η περισσοδοξία που είχαν, που θεωρούσαν ίδιο και επαναστάτη, ότι δεν μπορούσε να είναι αισιόδοξος, να διακατέχεις από το κάτι, το πάθι, αν δεν δηλαδή κάτι στο γνώρισμα του και ο Παναστάτη, έλεγε, σώνει καλά, σε αισιόδοξος. Έτσι λοιπόν αυτός ο μαξιμαλισμός και αυτή η υπεροσοδοξία τους και η πίστη τους ότι οι προβλέψεις τους θα επιβεβαιωθούν στο μέλλον, υποβάθμισε
τα επιμέρους καθήκοντα που έφτιαξε η συγκυρία, οδηγώντας τους σε μια μεγάλη οστρέφεια. Αν και μιλούν στο όνομα της εργατικής τάξης και του κυβερνισμού, εν τούτης το συλλογικό υποκείμενο που επικαλούνται θα ακολουθήσει άλλους δρόμους από αυτούς για τους οποίους το εγκαλούν. Παραβλέπουν τους διαφορετικούς δρόμους μέσω των οποίων υπήρξε η σπαστικοποίηση των μαζών, με συνέπεια να μην τροποποιούν τα θεωρητικά τους εργαλεία. Διότι ουσιαστικά ο πόλεμος αυτό που έκανε ήταν να επαναστατικοποιήσει ευρύτερες λαϊκές μάζες, δηλαδή αυτό που περίμεναν οι τοξιστές να γίνει και έγινε, μόνο που δεν έγινε με αφηρημένα θεωρητικά σχήματα, επειδή η πραγματικότητα είναι αντισόπιτη και φυσικά πιο περίπλοκη. Όμως ο κόσμος, αγαπητοί συνάδελφοι και συντρόφισσες, είναι αυτός που είναι. Άρα, με βάση αυτή την ανάγνωση, χρειάζεται να γίνεται κάθε φορά η διαχείριση του καθημερινού και της πραγματικότητας και όχι με βάση τις ιδεολογικές αφαιρέσεις. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε στην πραγματικότητα, αλλά χρειαζόμαστε όμως να την παρακολουθούμε, να την μελετάμε και όπου χρειάζεται να τροποποιούμε τα εργαλεία σκέψη μας, ούτως ώστε να μπορούμε να συμπαθήσουμε με την ροή των γεγονότων. Παρ' όλα αυτά, αν κάτι υπάρχει θετικό παρά τα λάθη των τοξιστών στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε ως θετικό από όλη τη στάση τους, είναι αυτό με το οποίο ξεκίνησα την τοποθέτησή μου, δηλαδή ο σταθερός διεθνιστικός τους προσανατολισμός και η ταξική ανάγνωση πάντα των γεγονότων, ακόμα και του πολέμου. Αυτό είναι μια σημαντική παρακαταθήκη, την οποία πρέπει να τη διατηρήσουμε, έτσι, και νομίζω ότι διατηρούμε μέχρι σήμερα, βλέποντας πάντα έτσι και αυτά τα προπεσήμενα ως αδυναμίες στην παρακολούθηση της συγκυρίας. Ελπίζω να μου δοθεί και χρόνος μετά στις προτιμήσεις να σας δείξω ορισμένα παράγματα από την κομμένη της κατοχής που με πώς την αρθογραφία που είχε ξεκινήσει από το 42-43 και μετά στην ΚΟΜΕΠ προετοιμαζόταν το κλίμα για τη μαζική σφαγή των αντιπροεδρευόμενων, των συστών και των αξιστών. Έχω κρατήσει έχω σημειώσει κάποια άρθρα, θα ελπίζω να μου δείτε και να σας διαβάσω κάποια κεφαλίδες μετά, να δείτε τι ακριβώς παίχτηκε όσον αφορά τη σφαγή τους. Ευχαριστώ.